Την Κυριακή υπάρχει κριτικό ντέρμπι στις Αρχάνες ανάμεσα στο Γιούχτα και τον Άγιο Νικόλαο. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται βεβαίως στην τρίτη εθνική κατηγορία και περιμένουν έστω και με καθυστέρηση την κλήρωση του πρωταθλήματος. Στην κάμερα της Crete TV μίλησαν σήμερα για το παιχνίδι της Κυριακής στις Αρχάνες, που και οι δύο θα διεκδικήσουν μια ιστορική πρόκριση στην τέταρτη φάση του κυπέλου. Ο προπονητής του Γιούχτα, Άγγελος Κασοτάκης, και ο προπονητής του Αγίου Νικολάου, ο Νίκος Σίγουρας. Σίγουρα είναι, όπως είπατε, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για μας, διότι έχουμε περάσει στην τρίτη φάση του κυπέλου. Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για το σύλλογό μας, διότι θα αγωνιστούμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην τρίτη φάση και είναι θα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως είπατε και εσείς, ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Σίγουρα θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση, σαν κριτικό ποδόσφαιρο, να γνωρίζουμε ότι μια ομάδα από τον όμιλο, τον κριτικό της ΓΑΜΑ Εθνικής, θα συνεχίσει στην τέταρτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όσον αφορά την ομάδα μας, όπως είπατε και εσείς, στο παρελθόν έχει γνωρίσει σημαντικές στιγμές στο Κύπελλο Ελλάδος, αντιμετωπίζοντας σχεδόν όλες τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας. Προετοιμαζόμαστε και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε μια σημαντική πρόκριση για την ομάδα μας. Θα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι σίγουρα θα εκπροσωπηθούμε σαν Κρήτη από κρητική ομάδα, είτε εμείς είτε ο Άγιος Νικόλαος. Είναι όμως ακριβώς όπως το είπατε, ότι ο ΑΟΑΝ έχει περάσει από αυτά τα στάδια, εμείς δεν το έχουμε περάσει. Το ζούμε κάθε μέρα, είναι ξεχωριστό για μας, όπως είπατε. Ευελπιστούμε να περάσει ο καλύτερος και να είναι ο Γιούχτας. Σίγουρα όλα τα παιχνίδια στη φάση που βρισκόμαστε είναι δύσκολα, γιατί και εμείς αλλά και ο αντίπαλός μας έχουμε δώσει μόνο δύο επίσημα παιχνίδια, αυτά του κυπέλου. Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας, στην έδρα του Γιούχτα, που βγάζει μια δυναμική. Όμως από τη μεριά μας έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, έχουμε ένα ποιοτικό ρόστερ και θεωρώ ότι θα κάνουμε μια καλή προσπάθεια για να πετύχουμε το στόχο μας.